Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, τι γίνεται? Λοιπόν, με βάση μέχρι και τα σήμερα δεδομένα, ναι. Με απάντηση που έδωσε σε κοινοβουλευτικό κόμμα στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Χατζηδάκης και την υπογράφη ήταν και γραφτή, ναι. 14 Νοεμβρίου, μόνοι τους παραδέχονται ότι υπάρχει νέος ιδιοκτήτης της ΛΑΡΚΟ, είναι η ΓΕΚ Τέρνα με την AD Holding. Ναι. Μόνοι τους παραδέχονται ότι είναι έτοιμοι να... και έχει εγκριθεί υπογραφή συμβολέου μεταβίβασης. Μόνοι τους, και βεβαίως αυτό ισχύει, ότι υπάρχει αντιδικία, μια αντιδικία που εκδικάζεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων που δώσανε, που δώσανε προσφορές για τη ΛΑΡΚΟ, που εκδικάζεται 12-12 εκτός αναβολής. Και το ζήτημα που βάζει είναι αν έχει τηρηθεί η οικονομική διακοπή και το πρόστιμο των κορδοτικών ενίσχυσεων και φωτογραφίζει τους εργαζόμενους ότι πρέπει να απομακρυνθούμε επί της ουσίας από τους χώρους εργασίας. Ναι. Μέχρι στιγμής το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει είναι ότι στις 31 12 και ο τελευταίος εργαζόμενος στη ΛΑΡΚΟ μένει άνεργος, από τις 25 ξεκινάνε οι απολύσεις των εργολαβιών και στις 31 όλοι άνεργοι. Δεν έχει απαντήσει στο αίτημά μας κυβέρνηση. Το αίτημά μας σε αυτή τη φάση είναι να, εφόσον υπάρχει προοπτική, υπάρχουν business plan και πάει για επαναλειτουργία και εκμετάσταση του δικτύου πλούτου γύρω από τη συζήτηση που γίνεται παγκόσμια, Νικέλιο Κοβάλτιο, με ευθύνη της κυβέρνησης ο νέος ιδιοκτήτης με τους εργαζόμενους να έρθει σε διάλογο και να δούμε πώς θα πάμε στη νέα φάση για να έχουμε τις δουλειές μας και τα δικαιώματα. Πείτε, αυτό... μας... Ναι, πείτε μας πάλι τις εταιρείες. Τέρνα και... Τέρνα και AT Holding. Μάλιστα. Να δούμε τώρα κάτι. Τι σημαίνει ΛΑΡΚΟ για το Δημόσιο Ταμείο? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή... Δηλαδή γιατί πιάσαμε κορόιδα εμείς τους ιδιώτες και το δίνουμε? Ναι. Αυτή τη έτσι, γιατί είναι κορόιδα αυτή. Αφού παίρνουν μια εταιρεία που δεν προσφέρει τίποτα, είναι κορόιδα, έτσι δεν είναι? Για πάμε να δούμε λοιπόν πόσο κορόιδα είναι και πόσο έξυπνος είναι το κράτος και η κυβέρνηση που το δίνουν. Αυτή τη στιγμή η ΛΑΡΚΟ, αν ήταν με τις δυνατότητες που έβγαζε παραγωγή, ναι. Σημαίνει 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο ημερεσίως. Την ημέρα 2 εκατομμύρια τζίρο. Τζίρο, που σημαίνει το αντίτιμο των 6 εκατομμυριών, γιατί τόσο δώσαν το μοναδικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, τα μοναδικά μεταλλεύματα που είναι στο 1 εκατομμύριο στρέμματα γης στις εγκαταστάσεις. Ναι. 6 εκατομμύρια, 6 ευρώ το στρέμμα δηλαδή, συνολικά όπως είναι. Που σημαίνει ότι με 3 μέρες παραγωγή τζίρου, ας πούμε, είναι το αντίτιμο που το δώσανε. Είναι ξεκάθαρο. Τρεις μέρες παραγωγή. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι και την έβαλαν σε αυτήν την. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι τη ΛΑΡΚΟ την υπερχρεώσαν με υπερτιμολογήσεις την κρατική ΛΑΡΚΟ. Ναι. Στη ΔΕΗ και στο νέο ιδιοκτήτη στο συμφωνητικό, στο συμβόλαιο μεταβίβασης, του παρέχουν φθηνή ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη ΛΑΡΚΟ της δώσανε ένα πρόστιμο κρατικών ενισχύσεων και στην κρατική ΛΑΡΚΟ και στο νέα ΛΑΡΚΟ, που θα, στη νέα φάση, δεν ξέρω πώς θα την ονομάσει ο νέος ιδιοκτήτης, αυτό το διαγράφουν. Με αυτά τα δύο όπλα, να το πω έτσι από την πλευρά του, τι ήταν τα επιχειρήματα, τη βάλαν στη διαδικασία καθαρίσει, σταματήσαν την παραγωγή γιατί προφανώς δεν μπορούσαν να πουλήσουν κάτι που βγάζει 6 εκατομμύρια ευρώ σε 3 μέρες για την απαξίωση και απέστω αντίτιμο. Λοιπόν, και τώρα είναι οι εργαζόμενοι που εμείς εκ των πραγμάτων 4 χρόνια αγώνα δεν τον αφήνουμε, συνεχίζουμε. Εδώ θα μας βρει ο νέος ιδιοκτήτης. Έχουμε ξανακάνει ιστορικά. Ποδοσάκηδες είχαμε, κράτος είχαμε. Για μας δεν αλλάζει κάτι. Το αίμα και τον υδρότα μας δίναμε. Το κομμάτι της πίτας από τα δισεκατομμύρια που θα αρπάξουν, γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια από τη ΛΑΡΚΟ, μας αναλογεί το κομμάτι που λέγεται εργασία με δικαιώματα. Αυτό δεν το δίνουμε. Τα ψίχουλα ας τα κρατήσουν για την πάρτη τους. Εμείς θέλουμε το κομμάτι της πίτας που μας αναλογεί. Και τι κάνει η ΛΑΡΚΟ για να καταλάβει και ο κόσμος? Από μπρίκια έως κεφαλές πυράβλων. Έτσι. Τι είναι αυτό που κάνει η ΛΑΡΚΟ? Και γιατί έχει 2 εκατομμύρια τζίρο? Και στη νέα φάση από μπρίκια έως κεφαλές, σιδερονικέλιο, νικέλιο, ανοξείδωτο χάλιβα, από μπρίκια κατσαρόλες. Η Φίσερ, οι κατσαρόλες που είπε πρίκα η μάνα μου τη δεκαετία του 80, είναι με νικέλιο της ΛΑΡΚΟ. Μέχρι, όπως είπε και τώρα, στη νέα φάση ηλεκτροκίνηση, μπαταρίες.
Για πείτε το αυτό για την ηλεκτροκίνηση να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Οι μπαταρίες που θα έχουν τα αυτοκίνητα είναι με νικέλιο και μάλιστα όλη η συζήτηση γίνεται να απεξαρτοποιηθούν από την Κίνα με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κοιτασμάτων, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το 90% το συνολικό κοιτασμάτων. Να μπούμε τώρα στην ουσία, εκτός από αυτά που μπορούν να έχουν πελάτες από όλο τον κόσμο, η Λάρκο μπορεί να έχει πελάτες από όλο τον κόσμο, από μπρίκια μέχρι κεφαλές πυράβλων. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό που λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηλεκτροκίνηση, αυτοκίνητα κτλ. Κινητά, έτσι. Νέα τεχνολογία. Μπαίνουμε λοιπόν στην ουσία ότι αυξάνεται η δουλειά. Πάρα πολύ. Αυξάνεται. Τα μεροκάματα μικραίνουν και η ανεργία μεγαλώνει. Αυτά λοιπόν τα λεφτά δεν τα θέλει το κράτος. Τα θέλει τέρνα όμως. Είναι κορόιδα οι άλλοι και πάνε και αγοράζουν την εταιρεία. Κατευθείαν στις τσέπες της τέρνα, της κάθε τέρνα. Των ομίλων, των επιχειρηματικών ομίλων. Των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι το έγκλημα. Μα από την πρώτη φάση αυτό που αναδείξαμε είναι ότι είναι έγκλημα. Η Λάρκο έπρεπε να συνεισφέρει στα κρατικά ταμεία, στην υγεία, στην παιδεία. Δηλαδή άμα μου λέτε τώρα 2 εκατομμύρια τη μέρα, τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε λοιπόν τώρα. Και ακόμη και σε όλο αυτό δεν σταματάει να πεινάνε και να μην χωτέρουν με τίποτα. Και με προοπτική, έτσι στις ηλεκτρικές μπαταρίες. Και θέλουν ακόμη και σε αυτό, θέλουν και τους εργαζόμενους να τους μικρύνουν τα μεροκάματα, να τους κάνουν πιο λάστιχο, να μας ξεριζώσουν, να φέρουν άλλους. Αυτό δεν χωτέρουν με τίποτα. Μόνο ο λαός μπορεί να τους σταματήσει. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση, αύριο την Δευτέρα κατεβαίνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Τη Δευτέρα είναι το συλλαλητήριο, την Κυριακή, τι είναι. Τη Δευτέρα είναι παράσταση διαμαρτυρίας. Επειδή δεν μας απαντά, να μας δει κατάματα να μας το πει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Ένα είναι αυτό. Και την Κυριακή συντονιζόμαστε με όλη την περιοχή. Κοιτάτε τώρα, είναι και πλήγμα ολόκληρων τοπικών κοινωνιών. Γύρω από τη Λάρκο είμαστε 5 χωριά. Ήδη μας έχουν εξαθλιώσει. Όλο αυτό συνδέεται. Τώρα πάρτε υπόψη, δεν είμαστε μόνο εμείς εργαζόμενοι της Λάρκο, είναι και τα μαγαζιά. Είναι και τοπική οικονομία. Το φορολογικό που ήδη τους ακατεύει, να έχει τις επιπτώσεις όλοι να είμαστε άνεργοι, θα κλείσουν μαγαζιά. Είναι οι υπόλοιποι που είναι αγρότες, μεγάλο κόστος παραγωγής, χρυσοθύρας λένε, ελαιοπαραγωγή είναι εδώ οι άνθρωποι οι δικοί μας. Χρυσοθύρες τους λένε και δεν έχουν, αλλά η ακαρπία τους οδηγεί να μην ξαναμπούν στο χωράφι. Όλοι αυτοί στις 17 αυτό θα κάνουμε, θα συντονιστούμε με τους άλλους εργαζόμενους σε άλλες επιχειρήσεις, γιατί αντικειμενικά μείνουμε άνεργοι. Θα μεγαλώσει η ζήτηση. Δεν είμαστε παντρεμένοι με αυτόν τον τόπο. Στο γάμο παίρνει μια ζήτηση. Είμαστε ριζωμένοι. Έχουμε σπίτια σε αυτά τα χωριουδάκια που έχουν κοστίσει τα χρωστάμε στις τράπεζες μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να τα νοικιάσουμε να πάμε αλλού για δουλειά. Άρα αντικειμενικά. Τη Δευτέρα λοιπόν στην Αθήνα, έτσι. Δευτέρα και Κυριακή τη μεγάλη συλλαλητήριο σύσκεψη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, καλό να είστε καλά για το βήμα που μας δίνετε. Θα παρακολουθούμε το θέμα. 12 είπατε είναι το δικαστήριο, έτσι. Ναι, 12 είναι το δικαστήριο. Να δούμε τι θα γίνει, θα μιλήσουμε. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έγινε, καλό μεσημέρι.